Καλούμε στο βήμα το Γιώργο Ροΐδη, αντινάβαρχο αναποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και υποψήφιο βουλευτή επικρατείας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η συμμετοχή μου στη σημερινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και σας ευχαριστώ. Σήμερα ενώνω τη φωνή μου με τις δικές σας φωνές για να κάνουμε το ΚΚΕ, το κόμμα που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα, ακόμα πιο δυνατό. Το κόμμα της πραγματικής, μαχητικής, λαϊκής αντιπολίτευσης που ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα μας, μόνιμα μπροστά στα δύσκολα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, σημερινού ΚΙΝΑΛ και του δίθεν αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα κόμματα ευκαιρίας και μιας χρήσης που τις στήριξαν, συμφωνούν απόλυτα και κινούνται στην ίδια ρότα της ευρωνατοϊκής στρατηγικής και κάνουν τα πάντα για να την υπηρετούν. Με διάφορα προσχήματα και θεωρίες και κάτω από παρήγδοπους τύπλους, μπλέκουν όλο και πιο βαθιά την Ελλάδα στους ευρωνατοϊκούς αμερικάνικους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Υπεροδώντας αυτούς τους σχεδιασμούς, με πρόσχημα τάχα τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, παραχωρούν βάσεις και υποδομές σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό φρόντισαν κάθε στρατόπεδο, κάθε λιμάνι, κάθε στρατιωτικό αεροδρόμιο και κάθε σταθμός ραντάρ να γίνουν βάσεις ορμητήρια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πιο αξιόλογα στελέχη, οι πιο καλά εξοπλισμένες, ετοιμοπόλεμες και χρυσοπληρωμένες μονάδες, αντί να υπερασπίζονται τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στέλνονται εκτός συνόρων, δηλαδή όπου θέλουν τα ευρωνατοαμερικανικά σχέδια. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η θεωρία πως το εθνικό συμφέρον να επιβάλλει συμμάχους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο ψέμα. Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι τα σύνορα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν εξασφαλίζονται με τέτοιες συμμαχίες. Αυτοί οι τάχα σύμμαχοι ποτέ δεν ήρθαν αρρωγοί να μας στηρίξουν και βέβαια ούτε και τώρα πρόκειται να το κάνουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, Θράκη, νησιά, ολόκληρο το Αιγαίο βρίσκονται στο στόχαστρο της τουρκικής επιθετικότητας. Οι προκλήσεις καθημερινές, με απειλές, παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου, ανοιχτή αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, χάρτες με δίθεν τουρκικά νησιά του Αιγαίου. Η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, αφού έχει φροντίσει με συνυπεύθυνους το ΝΑΤΟ, ναι, το ΝΑΤΟ, αυτό που δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο και το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό του χώρο, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γκριζάρει το μισό Αιγαίο με προκλητικό τρόπο, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες, και απειλεί για γεωτρήσεις σε θαλάσσιες ζώνες που δεν τις ανήκουν. Τα αστικά κόμματα, τα οποία εφαρμόζουν την τακτική του εφησυχασμού, κάνουν ότι ευνηδιάζονται, δείχνουν ότι είναι απροετοίμαστα και αναζητούν λύσεις από αυτούς τους δίθεν συμμάχους που συνέβαλαν στη δημιουργία και υπέθαλψαν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Από αυτούς που δεν πρόκειται να είναι αρρωγοί για μια λύση σύμφωνη με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς, φαίνεται ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου προσφέρονται σαν οικόπεδο προς διαπραγμάτευση μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενεργότερη εμπλοκή της χώρας στους νατοαμερικανικούς σχεδιασμούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται στην ευρύτερη περιοχή και που η κυβέρνηση έχει ρόλο σημεοφόρου, τον οποίο διεκδικούν Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ, σε συνδυασμό με τη λογική της συνδιαχείρισης που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνει μεγάλους κινδύνους για το Αιγαίο, το Κυπριακό και τους λαούς στην περιοχή. Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να απευθυνθώ τόσο στους εν ενεργεία συναδέλφους που φυλάνε Θερμοπύλες, όσο και στους αποστράτους και να τους καλέσω να παραμερίσουν τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.
να αυτογραστούν και να μελετήσουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το ΚΚΕ είναι αληθινά πατριωτικό κόμμα που για πάνω από έναν αιώνα αγωνίστηκε για τα δίκαια του λαού. Πολέμησε απέναντι σε κατακτητές, στάθηκε απέναντι σε δικτατορίες. Να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή, τους απόγονους των συνεργατών των Ναζί, τα τσιράκια του συστήματος, τους νοσταλγούς των δικτατοριών, αυτούς που σπέρνουν το φαρμάκι του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του εθνικισμού, του φασισμού. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω ότι μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κρατήσουμε, όπως και άλλες φορές στην ιστορία της χώρας, μαζί τη σημαία του αγώνα για το δίκαιο του λαού, για μια Ελλάδα απαλλαγμένη από φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους. Γι' αυτό σας καλώ σε συμπόρευση. Σας καλώ η ψήφος σας να είναι ψήφος αγώνα, συνέπειας, ελπίδας και αρχών και όχι ψήφος στους ευκαιριακούς άρχοντες. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ψηφίσουμε ΚΚΕ, να το κάνουμε την πραγματική δύναμη της επόμενης μέρας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, μένουν σχεδόν 82 ώρες μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι κάλπες. Σας καλώ αυτές τις τελευταίες ώρες να δυναμώσουμε τον αγώνα, να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να μην χαθεί ούτε μια ψήφος, για να κάνουμε ακόμα περισσότερο το βήμα, για να κοκκινήσει η κάλπη, για να γίνει πιο δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σας ευχαριστώ.